Τεράστιε διαστάσει σε πανελλήνιο επίπεδο, καθώ ζητάται η παρέμβαση του Υπουργείου Υγεία. Έχει πάρει το θέμα τη νομική δίωξη σε βάρο τη διευθύντρια τη Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου από τη διοίκηση του Ιδρύματο, έπειτα και από τι 16 μέχρι και το μεσημέρι, παρετήσει νοσοκομιακών γιατρών. Είπα απλώ ότι ένα άνθρωπο δεν μπορεί να βρίσκεται σε 50 μεριέ. Ένα γιατρό δεν μπορεί να είναι σε τρία τμήματα, πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά και να. Ε, αυτό είναι ενάντια στην ασφάλεια των ασθενών και αυτό ε, η, η ιατρική μου ηθική ε, δεν το δέχεται. Η ενδονοσοκομιακή κόντρα μεταξύ διοίκηση και γιατρών ξέσπασε την Κυριακή όταν η διευθύντρια τη Παθολογική Ελένη Ιωαννίδου δημοσιοποίησε την πρόθεσή τη να αναστείλει νέε εισαγωγέ στην κλινική, υποστηρίζοντα πω ο παθολόγο που εφημέρευε θα έπρεπε να καλύψει το κενό στην εφημερία του τμήματο επιγόντων των περιστατικών. Ωστόσο, την πρόθεση της κυρίας Ιωαννίδου πρόλαβε το εντέλεστε που έλαβε από τη διοίκηση, με συνέπεια να πέφτουν έκτοτε βροχή οι παρετήσεις των νοσοκομιακών γιατρών. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι το να μιλήσει κάποιος και να πει την αλήθεια αποτελεί λόγο ποινικής, ας πούμε, πειθαρχικής δίωξης μέσα σε ένα νοσοκομείο, καταρχήν, και δεύτερον, δεν πήρα ακόμα καμία απάντηση για το πώ θα λυθεί το πρόβλημα τη παθολογική. Και ενώ μέχρι στιγμή στηρείται η ΥΓΙΧΤΟΥΣ από τη διοίκηση για το εάν θα γίνουν αποδεκτέ οι παρετήσει ή όχι, καθώ και για το αν θα τρέξει η προκαταρκτική έρευνα για τη διερεύνηση των όσων ανέφερε στην επιστολή τη η Ελένη Ιωαννίδου, το μεσημέρι με γραπτή τη ανακοίνωση, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδα απαιτεί την άμεση παρέμβαση τη διοίκηση τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια και τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεία. Απαιτούμε να σταματήσει ενδιάμεσα οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία σε βάρο τη συναδέλφου και να βρεθεί επιγόντω λύση για τι τραγικέ ελλείψει του ιατρικού προσωπικού που οδηγούν το νοσοκομείο σε λειτουργική κατάρρευση. ...επισημένη μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία, που κάνει λόγο για απειλέ, εκβιασμού και πειθαρχικέ διώξει που καλά κρατούν στο χώρο του ΕΣΥ. Άμεση ήταν επίση η αντίδραση και του πρώην Υπουργού Υγεία και Βουλευτή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξανθού, ο οποίο με γραπτή του ανακοίνωση ζητά να σταματήσει τώρα, όπω λέει αυτή η επίδειξη αυταρχισμού από τη του νοσοκομείου και την 7η είπε. Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι σοβαρά και οι αστιότητε περί πολιτικών ή άλλων κινήτρων προκαλούν και προσβάλλουν την νοημοσύνη όλων μα, α σταματήσει τώρα αυτή η επίδειξη αυταρχισμού από τη διοίκηση του νοσοκομείου και την 7η υγειονομική περιφέρεια και α υπάρξουν άμεσα κινήσει αντιστροφή του διαλυτικού για τη λειτουργία του νοσοκομείου κλίματο και κυρίω δεσμεύσει και χρονοδιαγράμματα για οριστική επίλυση των οξυμένων προβλημάτων. Τώρα πριν είναι πολύ αργά, για τη δημόσια περίθαλψη στο νομό. Εν τω μεταξύ, πέρα από την κίνηση μερίδα πολιτών που συλλέγει υπογραφέ από όλη τη χώρα μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση, δηλώνοντα έτσι τη στήριξη και την αλληλεγγύη τη στο προσωπικό του ρυθμιώτικου νοσοκομείου και καλώντα τη διοίκηση να μην ξεκινήσει κανένα είδου πειθαρχή διαδικασία σε βάρο του, τη δική τη παρέμβαση έκανε και η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Παράταξη Μέτωπο Νοσοκομιακών Γιατρών. Η παράταξη σε ανακοίνωσή τη επισημαίνει χαρακτηριστικά πω το θέμα δεν είναι να ξαπλώσει ο ασθενή ένα κρεβάτι, αλλά να υπάρχει και γιατρό να το φροντίζει. Ενώ αυτό που ζητάει είναι να μην διανοηθεί, όπω αναφέρει, να διαλύσει το νοσοκομείο πυροδοτώντα καταστροφικέ εξελίξει εν μέσω πανδημία η διοίκηση.